αποκατάσταση σχέσεων για τον Μητροπολίτη Κίκου και τη Λυρίας Νικηφόρου με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοντζιά. Η δικαστική διαμάχη για το οικόπεδο της Μονής Κίκου απέναντι από το Μετόχι, αλλά και οι κακές στιγμές που είχαν κλονίσει τις δύο πλευρές, ανήκουν πια στο παρελθόν. Η συμφωνία για την παραχώρηση του τεμαχίου προς το ελληνικό δημόσιο για να ανεγείρει την πρεσβεία αλλά και την πρεσβευτική κατοικία της Ελλάδας επετεύχθη αφήνοντας τους εμπλεκόμενους απόλυτα ικανοποιημένους. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη σας, για την καλοσύνη όλης της Μητρόπολης σας. Αυτό είναι μεγαλοψυχία εκ μέρους σας που μας δίνετε τη δυνατότητα να υπάρξουμε ως ελληνικό κράτος στο πιο όμορφο και κεντρικό σημείο της Λευκωσίας. Πανιερότατε για μένα είναι δύο πράγματα σημερινή μέρα, χαρά και συγκίνηση. Απόλυτα ευχαριστημένος και ο Μητροπολίτης Κίκου Νικηφόρος, ο οποίος μάλιστα δεν παρέλειψε να ζητήσει ευγενικά από τον Έλληνα Υπουργό το κτίριο που θα αναγερθεί να είναι καλυμάρμαρο. Ο χρέος επιβάλλεται από την μακραίωνη παράδοση της Ιεράς Μονής Κίκου που πάντοτε ερχόταν να ρωώσει τις ανάγκες του έθνους μας. Θα είμαι ο ευτυχέστερος των ανθρώπων όταν θα δω εδώ το καλυμάρμαρο μέγαρο που θα στεγάζει την ελληνική πρεσβεία και θα ειδοκιματίζουν την ελληνική γαλανόλευκο. Έπειτα και από τις υπογραφές για την συμφωνία παραχώρησης του οικοπαίδου προς το ελληνικό δημόσιο, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών το επισκέφθηκε. Αυτό είναι στην καρδιά της Κύπρου. Νωρίτερα, ο Νίκος Κοντζιάς είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου, συναντώντας τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο.